τέθει ενώπιον του Υπουργείου Εσωτερικών. Έχουμε αναλάβει την υποχρέωση σαν Υπουργείο, σαν το αρμόδιο Υπουργείο, να υποβάλουμε συγκεκριμένες εισηγήσεις στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας και στη συνέχεια μαζί με την Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων να αξιολογήσουμε ακριβώς αυτά τα ευρήματα για να καταλήξουμε σε αυτό που είπα προηγούμενα, σε μια εθνική στρατηγική αντιμετώπισης του συνόλου των προβλημάτων. Να πω ότι μέχρι σήμερα η Κυπριακή Δημοκρατία στην προσπάθειά της να ανταποκριθεί στα πολλά προβλήματα που ο προσφυγικός κόσμος αντιμετωπίζει έχει εκπονήσει σωρία σχεδίων. Έχουμε προχωρήσει στην παραχώρηση πάρα πολλών ωφελημάτων και κινήτρων. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να συνυπολογιστούν ούτως ώστε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε αυτό που ονόμασα προηγούμενα Εθνική Στρατηγική Αντιμετώπιση των Προσφυγικών Προβλημάτων. Αυτή η μελέτη αφορά στις περιουσίες που είχαν οι πρόσφυγες στα κατεχόμενα και τη βοήθεια που έχουν πάρει ο κάθε οικογένεια, ο κάθε πρόσφυγας. Ακριβώς. Είναι μια μελέτη η οποία είναι εξαιρετικά σημαντικό να την έχουμε ενώπιον μας ολοκληρωμένη, γιατί ακριβώς περιλαμβάνει στοιχεία και παραμέτρους που θα μας βοηθήσουν στην εξαγωγή των κατάλληλων συμπερασμάτων για να φτάσουμε σε αυτή την χάραξη της πολιτικής. Θέλω να πω ότι η βούληση της κυβέρνησης είναι αυτή η όποια εθνική στρατηγική θα καταλήξουμε να είναι μια στρατηγική η οποία θα αντιμετωπίσει τον κάθε πρόσφυγα αξιοπρεπώς. Δεν θέλουμε ούτε να είναι ευτελής, ούτε ακριβώς να θίγει την αξιοπρέπεια αυτών των συνανθρώπων μας, οι οποίοι έχουν υποστεί τα πάνδυνα τα τελευταία 46 τόσα χρόνια.